Φίλες και φίλοι, γεια σας. Καλώς ήρθατε στο έκτο επεισόδιο της Gaming εκπομπής. Και σήμερα θα παίξουμε ένα υπέροχο παιχνίδι, το οποίο βγήκε το 2011, το Μάιο, το Assassin's Creed Brotherhood. Το οποίο συνεχίζει την ιστορία από το Assassin's Creed 2, ουσιαστικά. Λοιπόν, το Assassin's Creed Brotherhood είναι ένα πολύ ωραίο action παιχνίδι τρίτου προσώπου, το οποίο αφηγεί την ιστορία μετά το Assassin's Creed 2 του Ezio Auditore, ενός Assassin, ο οποίος βρίσκεται στο επίκεντρο του πολέμου ανάμεσα στους Assassins και στους Templars. Οργανώσει με τελείως διαφορετικούς στόχους. Λοιπόν, αυτή είναι μια αποστολή στην οποία θα χρειαστεί να διεζήσουμε σε μια περιοχή και να καταστρέψουμε κάτι σχέδια και μια πολεμική μηχανή που είχε φτιάξει ο Λεωνάρντο Ντα Βίντσι χωρίς να μας πάρουν χαμπάρι. Σκαβέ να έγινε σκότος αυτόν. Και επειδή με είχαν χαμπάρι, θα χρειαστεί να ξαναπαίξουμε από την αρχή της memories. Καλύτερα έτσι. Λοιπόν, πέφτουμε κατευθείαν εδώ μέσα, ανεβαίνουμε πάνω. Φυσικά πρέπει να ξεκλειστρήσουμε τους φρουρούς. Λοιπόν, ωραία. Κοντρώνουμε με το crossbow. Στη συνέχεια τώρα πρέπει να διεζήσουμε εκεί πάνω. Ωραία, παρ' λίγο μας πάνω χαμπάρι εδώ πέρα. Και λογικά μας πάρουν. Και ευτυχώς έγκλειτωσαν. Ωραία. Ωραία να φάμε τώρα το blueprint. Το σχέδιο δηλαδή της πολεμικής μηχανής και... Μου καταφέρουμε να παίξουμε και φίλουμε το δύο. Ωραία. Λοιπόν, άρα τώρα ο στόχος μας είναι να ανέβουμε και να πάμε από την επόμενη περιοχή από εκεί πέρα. Να μας το επιτρέψει ο φύλλατος. Ωραία, ανεβαίνουμε. Εδώ είναι καιρό σημείο. Πέφτουμε. Και χρησιμοποιώντας αυτά τα βαρέλια θα προκαλέσουμε καταστροφή και θα καταστρέψουμε αυτό το κάρο. Τώρα πρέπει να τρέξουμε να δηλώσουμε από την έκρηξη. Ωραία. Ναι, παρόλο την αυλαγία και τη δηλώσαμε. Καταστρέψαμε αυτή την πολεμική μηχανή ώστε να μπορούν στην εκκλήμα να χρησιμοποιήσουν. Όμως είχαν και δεύτερη. Γι' αυτό πρέπει να διηγήσουμε. Αυτό που βλέπετε είναι ένα ωραίοτατο machine gun στο περίπου. Μιλάμε για την αναγέννηση 16ου αιώνα, τέλη 15ου. Και επειδή θα προσπαθήσει να μεγαλωσίσει να μας σταματήσει, θα παίρνουμε και λίγους πλάγιους δρόμους σε αυτή τη φάση. Εδώ καλό να κάνετε zigzag. Και εδώ είναι καλό να αποφύγετε τα κούτσουρα. Συνεχίζουμε. Και προσπαθούμε αυτή τη στιγμή να το πάρουμε από τα πλάγια να το φτάσουμε. Οπα, αυτό δεν είναι καλό. Γενικά σε αυτό το παιχνίδι ο χειρισμός με τα άλογα είναι απέσιος. Ευτυχώς. Η παμπλία που βέβαια φοράω είναι custom game μου. Κάπως και τα όπλα μου. Και δεν είναι η αρχή του παιχνιδιού.
Γενικά έχω φτάσει αρκετά μακριά στο παιχνίδι. Έχω παίξει γύρω 40% του παιχνιδιού. Οπότε, ναι. Η αποστολή είναι περίπου στο... κάπου στην αρχή. Αυτή τη στιγμή ο στόχος μου είναι να την γλιτώσω από αυτούς. Να τους ρίξω πλάγια. Και βασικά ο στόχος μου να δραπετεύσω και να τους αφήσω να με σκοτώσω μια πάνω για το κάρο. Είναι αυτή μια αποστολή παρόμοια με μια στο Assassin's Creed 2 ενώ πηγαίνεται στη Βενετία, αν κάποιοι από εσάς το έχουν παίξει. Και σε αυτή τη φάση έτσι θα αφήσω άλογα να οδηγήσουν ώστε να αναλάβει το machine gun. Να θερήσω τους αντιπάλους του. Για κάποιο λόγο είναι κατηγισμός εχθρών σε αυτή τη φάση. Οι οποίοι είναι όλοι στα άλογα και είναι αρκετά ενοχλητικοί. Ενώ αν αυτό το κόκκινο που βλέπετε είναι ο στόχος τους, αν γίνει ευθεία γραμμή, θα σας ρίξουνε, θα χάσει τη υγεία. Μου ρίξανε εμένα σε μια φάση, βέβαια. Checkpoint. Και εδώ θα διδοθούμε στα πλάγια. Γιατί κανείς δεν τα βάζει με τον Έτσιο Αμιτόρε, τα Φιρένσε. Και όποιος τα βάζει, έχει πρόβλημα. Μεγάλο και σοβαρό πρόβλημα και τα άλογα αυτά δεν λένε να κάνουν δρόμο, στον δρόμο. Το καλό να την πέσει στα βαρύγια. Καμπούμ, καμπούμ όλοι. Ρώτα το καμπούμ. Όλοι κάτω. Πάει αυτός. Nice. Υπέροχα. Και άλλοι. Πάει και αυτός. Επόμενη. Άντε τα πουλάκια μου. Πάει εσύ. Εσύ, εσύ, εσύ και όλοι τσοχάτε. Εξαιρέτως. Υπέροχα. Μου αρέσει το όταν είσαι ψόχη. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, και επειδή σταμάτησα να με κυνηγάνε, τους έφαγα όλους, ώρα να καταστρέψω και αυτό το γάρο. Μπαμ και κάτω. Και αυτή είναι και αυτό είναι το τέλος αυτής της μνήμης. Αναμνήμες χωρίζονται τα κεφάλαια στο Assassin's Creed 2. Και θα παίξουμε άλλη μία μνήμη, λίγο διαφορετική. Σε λίγο. Λοιπόν, η δεύτερη μας μνήμη θα είναι λίγο πιο... βασική για την ιστορία. What do you want? You spoke of a senator at the meeting. Find him on the Campidoglio. You do not need me. Once I kill the banker, your girls must take his money back to the underground. Fine. Stay alert. Λοιπόν, αυτή είναι μια αποστολή που είναι αρκετά λεπτή, οπότε θα πάρει κανένα 20 λεπτό. Παρ' όλα αυτά, δεν θα βαρεθείτε, έχει πολύ
Έχει πολύ πράγμα. Έχει και μάχες, έχει και τρέχμα κρυφτούμε, έχει διάφορα. Βασικά αυτή τη στιγμή, βασικά καλύτερα θα πάω από το Συμφωνόμους. Ναι, όχι από εκεί ακριβώς. Ενώ η πανοπλία μου γύρισε στη φάση που ήταν τότε. Α, δεν μπορώ να πάω από εδώ. Α, καλά. Λοιπόν, σε αυτή την περίπτωση και επειδή είμαι άνθρωπος πολιτισμένος, θα πάρω το άλογο και θα τρέξω μέσα από το πλήθος. Ρίχνω στους πάντες κάτω, ενώ το κάνω. Με αυτόν τον τρόπο. Ναι, ναι, είμαι πολύ καλός άνθρωπος. Πραγματικά χαίρομαι που υπάρχουν άνθρωποι σαν εμένα στον κόσμο. Προχώρα λόγο. Ρίχνω τους όλους κάτω. Γιατί να μην μπορεί να τρακάρει με άλλα άλογα, γιατί, όπα! Τρακαρώμενους φρούρους. Κάνει και αυτό. Α, έφτασα ήδη, ωραία. Λοιπόν... Ωραία, βασικό και όλους το Assassin's στη διάθεσή μου, πάρα πολύ ωραία. Πώς είναι αυτή. Έφτιανε καλό Assassin's και τους βιάζουνε. Α, ήρθα και καλή η δική μου. Ναι. Χωρίς εγώ να κάνω το οτιδήποτε. Και αυτός είναι ο τύπος που θέλω. Λοιπόν, αυτός ο τύπος χρωστάει στο στόχο μου, τον οποίο δεν μπορώ να βρω, γι' αυτό θα τον σώσω αυτόν και θα τον χρησιμοποιήσω για να φτάσω στο στόχο μου. Λοιπόν, ώρα να τον σώσω. Γιατί το ξύλο που τρώει θα τον σκοτώσει και αυτό δεν το θέλουμε. Πάμε. Κατευθείαν, πρώτος. Γεια σου φίλε. Σόφαγε εσύ. Σόφαγε εσύ. Good Samaritan in Roma. I thought they were a dying breed. Senatore Egidio Troche. I don't owe you money too, do I? I'm looking for Cesare's banker. Ha! Cesare Borgia. And you are? A friend of the family. Cesare has a lot of friends these days. Unfortunately, I'm not one of them. I can pay. Ma che meraviglia! He fights guards and he gives away money. Where have you been all my life? We better get out of here. I know a place. Stay close. Λοιπόν, τώρα πρέπει να τον οδηγήσουμε σε εκεί που είναι ανασφαλής. You're going to have to protect. Λοιπόν, θα τρέξω να πάω με το πάσο γιατί και έχω παίξει αυτήν την αποστολή και ξέρω που είναι όλοι και ξέρω τι γίνεται και εντάξει, μη βαρεθείτε κι εσείς. Στη συνέχεια θα οπα, φρουρί, αγνοούμε, φεύγουμε εδώ και αγνοούμε για να φεύγουμε. Και επειδή δεν θέλω να με δούνε, καλό τους δικούς μου, καλά παιδιά όλους, τον δρόνο και φεύγουμε. Συνέχεια θα πάμε από εδώ πέρα καλύτερα. Ωραία. Εδώ πέρα. Και εδώ από το μέρος που μου έλεγε. Το οποίο όμως είναι ήδη, το έχουν ήδη φρουρίσει τα καλά παιδάκια από εκεί πέρα, οπότε θα πρέπει να πάμε αλλού. Εδώ είναι διέξοδο. Οπότε πρέπει να πάμε εδώ πέρα. Και εδώ είναι διέξοδο και... Α, εδώ δεν μας βλέπουν, ναι, οπότε θα είμαστε εντάξει. Κατεβαίνουμε προς τα κάτω.
Εδώ ελπίζω να μην μας πάρουν χαμπάρι. Λοιπόν, εδώ δεν μπορούμε να σκοριλίσουμε, οπότε εδώ πέρα κατευθείαν. Κατευθείαν, ωραία, μπαίνουμε εδώ μέσα. Κακό αυτό, πολύ κακό. Εντάξει, γλιτώσαμε. Λοιπόν, από εδώ δεν πάμε. Πάμε από εδώ πέρα όμως. Και επειδή ο δρόμος εδώ πέρα ελεύθερο μου φαίνεται, ωραία. Ξεκλειστήσουμε από εδώ πέρα. Και θα πάμε από εδώ πέρα. Και εδώ δεν βγαίνει. Οπότε θα ξαναμπούμε εδώ μέσα και θα βγούμε από εδώ πέρα αυτή τη φορά. Και αν είμαστε τυχεροί, δεν μας πάρει κανένα σκαμπάρι. Εδώ κι αν το είναι πιασμένο το μέρος. Λοιπόν. Λοιπόν, εφόσον έχουν φύγει οι φρουροί από το... ναι, περίπου. Πόσο μεν έχουν φύγει, πώς φαίνεται. Λοιπόν, θα πάμε από εδώ πέρα. Ούτε από εδώ πάει, από εδώ πέρα πρέπει να πάει. Για να μας κατεβάζει. Οπότε σύγχρονα αριστερά. Και καλούμε Assassins. Πάρα πολύ ωραία. Πάτε για αυτόν. Πάρα πολύ ωραία. Ναι, εδώ δεν βλέπω κάτι άλλο, οπότε τι κάνουμε. Τρέχουμε. Βάζουμε τα πόδια στην πλάτη μας και τρέχουμε. Τι έχουν μείνει. Κάνουμε άλλο ένα group. Και αυτός κάτω. Πάει και αυτός. Να επισημώ ότι το AI είναι πολύ καλύτερο από το Assassin's Creed 2 στους δικούς σας. Και αυτό μου άρεσε πάρα πολύ. Και εδώ είναι ασφαλής πλάσιο, είναι δίλα του αδερφού του. Cesare will murder me. Benvenuto to the home of my brother Francesco. Thank God he's not here. 27 δεν μου πήρε, πολύ είπα. Απλά την πρώτη φορά μου φαινόταν πάρα πολύ μεγάλη section, γιατί πήγαινα με τον πάσο μου. Right. I need to arrive with the money. Problem is, there is no money. You are meeting the banker. Where? I never know until I'm there. I go to one of three places. Then his friends take me to him. I will bring you all the money you owe. Sul serio? You need to stop this. You might actually give me hope. Και εδώ τελειώνει η αποστολή, η μνήμη και τελειώνει και το επεισόδιο της Game εκπομπής. Να είστε όλοι καλά, γεια σας.